Λοιπόν, Μαρία, ξεκινάμε. Καλή, έχουμε ήδη ξεκινήσει, αν δεν το καταλάβες. Είμαστε εδώ. Okay, να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα, με προσέχεις. Από τα χείλη σου κρέμουμε. Και πολύ καλά κάνεις, γιατί οι διατροφικές διαταραχές είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς νέους το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καλή μου, οποιαδήποτε διαταραχή είναι σοβαρό θέμα. Όσο μάλλον οι διατροφικές διαταραχές που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ τότε. Τώρα είμαι 21 χρονών, ξεκίνησα όταν ήμουν 17, τρίτη ηλικίου. Μετά από κάποια προβλήματα, το άγχος των μαθημάτων για την ένταξη στα πανεπιστήμια κλπ, ξεκίνησε το πρόβλημα. Στην αρχή ήταν απλά για να χάσω 1-2 κιλά, μετά η ιδέα έμπαινε περισσότερο στο μυαλό μου, και φτάσα σε σημείο. Βασικά, τα τελευταία χρόνια προβάλλεται όλο και περισσότερο το λεπτό, ίσονται με το ωραίο. Προβάλλονται τα πολλά λεπτά μοντέλα και δημιουργείται η ιδέα ότι, ναι, ακραία πρότυπα, δημιουργείται η ιδέα ότι με το να είμαι πολύ λεπτή, να είμαι και πολύ ωραία και να έχω ένα πρόσωπο στην κοινωνία, να πω, είναι πολύ καλό. Η ανορεξία έχει επιπτώσεις και στην προσωπική σου ζωή και στην υγεία. Σε θέματα υγείας δημιουργείται αμινόρια, υποθερμία, υπόταση, τριχοφυΐα στο πρόσωπο και στο σώμα, αλλά τριχόπτωση στα μαλλιά. Δεν κοινωνικοποιείσαι, κλείνεσαι στον εαυτό σου, νεύρα. Δεν είχα πίεση από τους γονείς μου, γιατί είναι το πιο σημαντικό να μην έχεις πίεση. Με αγάπη, με στήριξη που χρειάζεται για να καταλάβεις ότι πρώτα έχεις πρόβλημα και μετά να αποφασίσεις να θεραπευτείς. Το πρόβλημα των διατροφικών διαταραχών μπορεί να επιδεινώθηκε από στη σημερινή εποχή και ιδιαίτερα λόγω του τρόπου ζωής. Το άτομο πλέον δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην εξωτερική εμφάνιση. Τα πρότυπα του έχουν αλλάξει και ταυτίζονται με την εικόνα του σώματος, τη θετική εικόνα του σώματος, όπως το καθένα την καταγράφει αυτή. Και πολλές φορές το άτομο μεγαλώνει με το να έχει είτε ορισμένες φοβίες, είτε ορισμένες καταστάσεις που να τον απασχολούν και όμως να προσπαθεί να βρει κάποιες διεξόδους. Πολλές φορές βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει και μια μεγάλο πρόβλημα στους έφηβους στη σχέση τους με τους γονείς τους και ιδιαίτερα με τη μητέρα τους. Έτσι είναι εδώ που θα πρέπει και πάλι οι ίδιοι γονείς ίσως να δουν συμβουλή από ειδικούς από μόνοι τους, χωρίς να είναι πάντα παρόν το ίδιο το άτομο. Πολλές φορές ορισμένες καταπιέσεις που μπορεί να έχει είτε από το περιβάλλον του είτε από ίδιες προσωπικές πιέσεις που βάζει στον εαυτό του μπορούν να καταλήγουν είτε στην αποχή είτε στην υπερκατανάλωση του φαγητού. Δεν είναι με την επιτακτική ανάγκη να πούμε πρέπει να φας. Δεν είναι αυτό, δεν λειτουργά με αυτόν τον τρόπο. Πολλές φορές θα πρέπει να έρθουμε σε συμφωνία. Αρχίζουμε με λίγο και προχωρούμε παρακάτω. Δηλαδή δεν θα δεχτεί το παιδί που μπήκε ήδη στην ανορεξία επιτακτικά να του πεις πρέπει να φάει ένα ολόκληρο πιάτο με μακαρόνια. Μπορεί να φάει 2, 3 ή 4 κουταγιές. Αυτό το δεχόμαστε, το υποστηρίζουμε και προχωρούμε παρακάτω. Όμως, αν έχεις πείσμα να θεραπευτείς, μπορείς να την νικήσεις στην ανορεξία. Σίγουρα κάποια σημάδια, στοιχεία της ανορεξίας μένουν. Δηλαδή, πάντα να σκέφτεσαι πόσο πρέπει να φάω, αλλά να είσαι στα κιλά σου, να είσαι υγιής, να κάνεις μια σωστή διατροφή. Το Ίδρυμα Μαζί είναι το πρώτο κέντρο διατροφικών διαταραχών.
που δουλεύει μέχρι τώρα σαν συμβουλευτικό, με συμβουλευτικό χαρακτήρα. Να πούμε ότι τώρα ο μεγάλος στόχος του μαζί είναι όντως να δημιουργήσει το μεγάλο κέντρο αποκατάστασης αλλά και θεραπείας. Δεν θα είναι μόνο αποκατάσταση, θα είναι και θεραπεία των διατροφικών διαταραχών. Θέλω να πω ότι κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και κάθε κοπέλα έχει το δικό της σωματότυπο, τον οποίο σωματότυπο πρέπει να αγαπήσει και να αποδεχτεί. Οπότε δεν υπάρχει ζωή αν δεν είσαι υγιής και σε πάρα πολλά χαμηλά κιλά δεν είσαι υγιής. Έτσι πρέπει να αποδεχτούμε το σώμα μας και να ζήσουμε τη ζωή μας. Πάμε για φαγητό, σου παρακαλώ, γιατί πεινάω. Μετά από το θέμα των διατροφικών διαταραχών, πας καλά, ας υπάρχουμε εκπομπή. Από εδώ θα σε πάω και για χορό και για φαγητό, αλλά και σε φεστιβάλ με πολλούς νέους Κύπριους, αλλά και ξένους. Εξωτικές γεύσεις, πόνες, μυρωδιές. Τώρα είναι που φεστιβάλ θες να με πας. Δεν το λες τόση ώρα, πάμε. Καλύτερο αντιρατσιστικό και πολυπολιτισμικό φεστιβάλ που διοργανώνει για 14η χρονιά η ΚΙΣΑ. Η ΚΙΣΑ είναι η Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό. Είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος τα τελευταία 20 χρόνια ασχολείται με το να υπερασπίζει τα δικαιώματα των μεταναστών και των κοινοτήτων, τέλος πάντων, όπως πρόσφυγες, θέτες ασύλου. Το σλόγγαν της μέρας σήμερα είναι «Μαζί με τους μετανάστες, ας πολεμήσουμε μαζί ενάντια στην οικονομική κρίση και ότι οι μετανάστες δεν είναι ο εχθρός μας και ότι δεν είναι αυτοί που οφείλονται για πολλά από τα προβλήματα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή». Πιστεύω ότι αυτές οι εκδηλώσεις βοηθούν στο να ενταχθούν οι μετανάστες στην κυπριακή κοινωνία. Μπορούν να τους βοηθήσουν στο να μάθουν λίγο περισσότερα για τα ήθη και έθιμα του τόπου, όπως επίσης και τους Κύπριους να τους βοηθήσουν να μάθουν για τα ήθη και έθιμα άλλων κουλτούρων. Πιστεύω ότι οι μετανάστες θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κυπριακή κοινωνία καλύτερα. Εδώ έρχονται και μπορούν να μάθουν για διάφορα μαθήματα που υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα, ούτως ώστε να μπορούν να μιλούν τη γλώσσα στον τόπο που βρίσκονται. Τι έχετε εδώ σήμερα στο περίπτερό σας? Εμείς έχουμε παραδοσιακά πράγματα. Θέλουμε να δουν όλοι τι είμαστε, τι χώρα είμαστε. Έχουμε ωραία φαγητά, κάνουν τα κορίτσια μας χατσαπούρι, έτσι λέγεται, τη πίτα γεωργιανή. Είναι πίτα με τυρί, σαν τυρόπιτες κυπριακές, αλλά λίγο διαφορετικές είναι. Representing our culture here with a bit of food and a little bit of pictures that you see over there. And the rainbow happens every year. This is the only time we got to introduce ourselves to the community of Cyprus and to the other people as well. So this is kind of important for us and we take it kind of seriously as well. So we try to represent as much as we could, like the food. You can see we cooked a bit of varieties of food. Most of the Cypriots, they're okay, but sometimes, yes, we do feel some racism as well in the society, and some people, they don't accept us. Είμαι από το Ιράκ, είμαι Άραβας. Βασικά, να σου πω την αλήθεια, οι Κυπρέοι βοήθησαν πάρα πολλά να μάθω ελληνικά. Το είναι απόψη μου, εντάξει. Έχει πολλούς που λένε ότι έχει ρατσιστές στην Κύπρο και εγώ, αλλά εγώ πιστεύω προσωπικά, άμα εσύ μπαίνεις μες στην κοινωνία και γίνεις ένας που γίνεις, δεν αλλάζει τίποτε. Νιώθεις ότι είσαι φίλος της, είναι αλήθεια μαζί σου, δεν δημιουργούν προβλήματα μαζί σου επειδή είσαι ξένος. Άμα μπαίνεις μαζί τους, ας πούμε, και κάνεις παρέα μαζί τους. It's not too bad, only the weather, you know, it's different than our country. But it's okay, it's a nice life here. I mean, the people are very kindly people. We love the Cypriots. Σαν μετανάστες και εμείς ξένοι στην Κύπρο, παίρνουμε μέρος να διαφημίσουμε ότι υπάρχουν και άλλα ήθη και έθιμα των ποντίων και έτσι θέλουμε να τα αναδείξουμε. Εσύ πώς περνάτε σήμερα εδώ?
Περνάμε πάρα πολύ ωραία, το διασκεδάζουμε. Μας αρέσει που βλέπουμε διάφορες χώρες να μας παρουσιάζουν κάποια πράγματα. Είμαστε σαν να είμαστε ίσοι, σαν αυτούς οι ίδιοι. Πάμε σχολείο εδώ, είμαι και αθλητής, κάνουμε αθλήματα. Εμείς είμαστε Σύλλογος Ποντίων, Αναγέννηση και χορεύουμε ποντιάκους χορούς. Όπως βλέπετε, ο συμπαρουσιαστής μου λαπακιάζει την καρπονάρα της Δέσπος που φάμε ένα μεσημέρι. Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Καλωσορίζουμε την κυρία Μαρία Καζαμία Κωνσταρά, που είναι μαζί μας. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το Eurodesk, τι είναι, ποιος είναι ο σκοπός του? Το Eurodesk είναι ένα καινούριο πρόγραμμα για την Κύπρο. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται περίπου κατά το ίμιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί μια υποστηρικτική δομή του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση. Και ο σκοπός του είναι η παροχή πληροφόρησης κυρίως στους νέους και στον κάθε ενδιαφερόμενο, μπορώ να πω, για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και ευκαιρίες που παρέχονται μέσω της Ευρώπης. Και ποιος είναι ο ρόλος του? Ο ρόλος του είναι να ενισχύει την κινητικότητα των νέων, να συμβάλλει δηλαδή στην κινητικότητα, στην ενεργό συμμετοχή και την πολιτότητα των νέων, γιατί ακριβώς το πρόγραμμα μέσω της ενημέρωσης και της πληροφόρησης που παρέχει κυρίως για τα χρηματοδοτικά προγράμματα τα ευρωπαϊκά, αλλά και για τις εξελίξεις σε σχέση με την πολιτική για την νεολαία και το δομημένο διάλογο, οθεί τους νέους στο να συμμετέχουν περισσότερο και να η κινητικότητα τους γενικά και εντός και εκτός να ενισχύεται. Υπάρχει ανταπόκριση από τους νέους όσον αφορά αυτό το... Να πω ότι οι πληροφορίες του Eurodesk Κύπρου έχουν αναρτηθεί μόλις πριν ένα μήνα. Και η ανταπόκριση, χωρίς ακόμα να προλάβουμε να το διαφημίσουμε και να το μάθουν οι νέοι, είναι αρκετά ικανοποιητική, τόσο από τους νέους της Κύπρου, αλλά και του εξωτερικού. Πώς εργάζεται το πρόγραμμα αυτό? Το πρόγραμμα αυτό κρίνω σημαντικό να αναφέρω, γιατί μόλις προανάφερα ότι είναι καινούργιο. Καινούργιο είναι στην Κύπρο. Ξεκίνησε το 1995 από τη Σκωτία και υπάρχουν σήμερα, έχει εξελιχθεί σε ένα δίκτυο με εταίρους, και υπάρχουν 32 χώρες μέλη και περίπου υπάρχουν 1.200 εκπρόσωποι σε όλες αυτές τις χώρες που συμμετέχουν. Υπάρχει το κεντρικό γραφείο στις Βρυξέλλες, το οποίο συντονίζει όλους αυτούς τους εταίρους και δουλεύουν όλοι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, χρησιμοποιούν όλοι τα ίδια εργαλεία, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η παροχή των πληροφοριών είναι η ίδια ποιοτική σε όλα τα Eurodesk, τόσο από το ευρωπαϊκό όσο και στις χώρες που τρέχει το πρόγραμμα. Όλοι αυτοί οι εταίροι, είπαμε, συντονίζονται από το κεντρικό γραφείο στις Βρυξέλλες και είναι υπεύθυνο το κεντρικό γραφείο στις Βρυξέλλες για τις πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ για τη συλλογή των πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο είναι το κάθε τοπικό Eurodesk. Τι είδους ερωτήματα δέχεται το Eurodesk? Είναι πάρα πολλά, γιατί τα θέματα που απασχολούν στους νέους είναι όλα τα θέματα που αφορούν τον καθένα μας. Κάποια θέματα ίσως λόγω ηλικίας αφορούν πιο έντονα στους νέους. Άρα είναι θέματα εργασίας, απασχόλησης, υγείας, σπουδών, συμμετοχής, εκδηλώσεων, ανταλλαγών νέων. Μπορεί, για παράδειγμα, έτσι πολύ απλά, κάποιος νέος να θέλει να κάνει την πρακτική εξάσκηση του, ξέρω εγώ, στην ιατρική σε κάποια χώρα και να θέλει να δει τι ευκαιρίες έχει σε αυτή τη χώρα. Θα αποταθεί στο Eurodesk, θα μπορέσει να πάρει τις πληροφορίες από την διαδικτυακή πύλη για την νεολαία που υπάρχει και αν δεν ικανοποιηθεί και θέλει κάτι πιο συγκεκριμένο, μπορεί να αποταθεί μέσω email είτε στο Eurodesk της Κύπρου, αν πρόκειται για Κύπριο νέο, είτε στο Eurodesk της χώρας που θέλει να πάει να κάνει την πρακτική του εξάσκηση, για να μάθει αυτές τις περισσότερες και συγκεκριμένες πληροφορίες που θέλει. Συνήθως, τι είδους ερωτήσεις γίνονται, σε ποιον τομέα συνήθως? Δεν έχουμε βγάλει ακόμη έτσι
στατιστικά στοιχεία, διότι μόλις πρόσφατα έχουμε πάρει τη χειρίστρια του προγράμματος, μόλις πρόσφατα αναρτήσαμε τις δικές μας πληροφορίες για την Κύπρο. Έτσι, ακόμα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει περισσότερο ζήτηση σε σχέση με άλλα θέματα. Αλλά μπορεί μέσα από το Eurodesk να μάθει όλες τις πληροφορίες που τον αφορούν για το συγκεκριμένο. Και άμεσα, και αν δεν υπάρχει. Κάτι δεν γνωρίζει ο χειριστής είτε της χώρας μας είτε της χώρας της οποίας χρειάζεται την πληροφόρηση. Το πολύ μέσα σε δύο μέρες εμείς απαντούμε. Άρα υπάρχει γρήγορη συνεννόηση. Ναι. Και αυτό είναι ένας από τους σκοπούς. Ναι. Ναι. Χρειάζεται οι νέοι να συμβάλλουν με κάποιον τρόπο σε όλη αυτή τη δουλειά. Χρειάζεται τόσο οι νέοι όσο και αυτοί που ασχολούνται με τους νέους. Και όταν λέω αυτοί που ασχολούνται εννοώ πανεπιστήμια, οργανώσεις νεολαία σχολεία, γιατί θέλουμε να γίνουν οι πολλαπλασιαστές του προγράμματος. Χρειαζόμαστε αυτό το πρόγραμμα να διοχετευτεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους. Άρα, με το να αποταθούν αυτοί κοντά μας, να μας δώσουν τα στοιχεία τους πολύ απλά, είτε μέσω ενός email, είτε απλά με το να γίνουν φίλοι μας στο Facebook, μπορούμε να διοχετεύουμε την ενημέρωση. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα καινούργιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Εμείς αμέσως το διοχετεύουμε και αυτοί με τη σειρά τους το διοχετεύουν στα μέλη, στους φίλους, στους γνωστούς. Άρα αμέσως πολλαπλασιάζεται και διοχετεύεται πιο εύκολα η πληροφόρηση. Αναφέραμε το διαδικτυακό τρόπο που μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με το Eurodesk. Πώς μπορεί να έρθει σε προσωπική επαφή μαζί σας, κάποια γραφεία? Ναι. Το Eurodesk εδρεύει στα γραφεία του Οργανισμού Νεολαία στη Λευκοσία. Να αναφέρω ότι τα γραφεία μας είναι στην οδό Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου 6. Είμαστε πολύ κοντά στη δημοτική αγορά Αγίου Αντωνίου. Και το Eurodesk λειτουργεί καθημερινά, 3 με 7. Και μπορεί ο κάθε νέος να αποταθεί και προσωπικά. Άρα, συγγνώμη, ναι, μπορεί να μην επικοινωνήσει απευθείας μέσω του site, να έρθει αμέσως με προσωπική. Βεβαίως, μπορεί να θέλει κάποια καθοδήγηση, κάποια βοήθεια ή και κατηδίαν τη συνάντηση με το χειριστή του προγράμματος. Είναι ευπρόσδεκτος ο κάθε νέος να έρθει κοντά μας να τον εξυπηρετήσουμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την Μαρία που βρισκόταν εδώ στην εκπομπή και μίλησε. Αλλά, Μαρία, τι κάνεις εκεί? Σκέφτομαι και γράφω. Αποφάσισα να εκδώσω βιβλίο. Ναι, καλά. Και ποιος νομίζει ότι θα εκδώσει το βιβλίο σου? Ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, Πρωτοβουλίες Νέων, μάλιστα, σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις μια επιχορήγηση, να σου καλύψει ένα μέρος των εξόδων και να εκδώσει το βιβλίο σου. Βρισκόμαστε σήμερα μαζί με 4 νεαρούς συγγραφείς που εκδώσαν δικό τους βιβλίο σε μια δύσκολη αγορά που δεν αναγνωρίζει και δεν συστήνει προς το αναγνωστικό κοινό τις νέες φωνές. Εγώ βασικά γράψα μια βιογραφική νοβέλα για τη ζωή της γιαγιάς μου, γιατί όπως αναφέρω στο τελευταίο κεφάλαιο με γιες και ζάχαρη ζωή μου ονομάζεται το βιβλίο, μου ζήτησε όταν ήμουν μικρός να της γράψω ένα βιβλίο, ας πούμε, για τη ζωή της, επειδή ήταν σαν μυθιστόρημα. Και μετά από αρκετά χρόνια υλοποίησα την υπόσχεση μου και της παρέδωσα το βιβλίο έτσι σαν δώρο εκτίμηση, ας πούμε, για το ότι μας είχε μεγαλώσει και μας βάζει λίγο στο πνεύμα μιας άλλης εποχής. Είχαν πολλές ερωτήσεις διάφοροι εκπαιδευτικοί, δασκάλοι που δουλεύαν μαζί μας λόγω της ένταξης που γίνεται τώρα με πολλά παιδιά με αυτισμό. Γι' αυτό και είναι 101 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον αυτισμό και περιλαμβάνει διάφορα προβλήματα που συναντούσαν οι δασκάλοι που είχαν τέτοια παιδιά μέσα στην τάξη τους. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε όσες περισσότερες απορίες μπορούσαμε με το βιβλίο αυτό. Μέρος των εσόδων θέλουμε να το δώσουμε στο βαγόνι αγάπης. Συγκεκριμένα όμως θέλουμε να πάει για τα παιδιά με καρκίνο και σε συγκεκριμένο μωρό που εμείς τα θέλαμε δικό μου. Αποφάσισα να γράψω γιατί ήθελα να δείξω κάποια πράγματα σε κάποιους γονείς και κάποια παιδιά, γενικά σε μικρά και μεγάλα παιδιά, να τους δώσω κάποια αισθήματα που ένιωθα εγώ, τα οποία θα ήθελα
να νιώσουν και αυτοί, δίνοντας τους δύναμη να προχωρήσουν στις δυσκολίες της ζωής που μπορεί να αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα νέα ζευγάρια, των απάντεχων της ζωής τους, και για τους νέους, για τα νέα παιδιά, να νιώσουν καλύτερα τι σημαίνει αγαπώ τη ζωή. Γιατί πλέον νομίζω ότι η αγάπη για ζωή είναι τα υλικά αγαθά και όχι τα ψυχικά αγαθά. Και αποφάσισα να τα εκδώσω γιατί ήθελα να προσφέρω όλα τα χρήματα στο Σύνδεσμο για άτομα με αυτισμό. Το ποιος έφαγε τον τελευταίο λουκουμάνι είναι το πρώτο παραμύθι που εκδίδω, είναι το πρώτο επίσημο μου παιδί. Είναι ένας γρίφος που καλούμαστε μικροί και μεγάλοι να λύσουμε. Ποιος τελικά είναι αυτός ο οποίος έφαγε τον τελευταίο λουκουμάνι από το χωριό της Φοφός. Είναι αφιερωμένο αυτό το παραμύθι σε όλα τα παιδιά του σχολείου της Φανερωμένης και σε κάθε μετανάστη ο οποίος χτυπά την πόρτα του νησιού μας. Έχω δουλέψει αρκετά χρόνια με μετανάστες και τους νιώθω ότι ολοκλήρωσαν αυτό που είμαι ως άνθρωπος. Και εύχομαι ο κάθε ένας που πραγματικά θα μπει στη διαδικασία να το διαβάσει, να μπορεί να μελώσει η ψυχή του και πάνω απ' όλα να μπορεί να μάθει να τους μοιράζεται. Είναι εφικτό με να εκδώσει ένα βιβλίο. Είναι λίγο δύσκολο και πρωτόγνωρο ο δρόμο για να φτάσει στο τέλο σε ένα αποτέλεσμα. Βασικά, χρειάζεται ένα υποστηρικτικό δίκτυο, το οποίο ουσιαστικά όταν είσαι νέο συγγραφέα, έτσι κάνει την πρώτη σου προσπάθεια, δεν γνωρίζει ή τέλο πάντων δεν υπάρχει ή προσπαθεί να το εντοπίσει μόνο σου. Υπάρχει μια πληθώρα μέσω μαζικής ενημέρωσης στην Κύπρο. Είναι πολύ πιο εύκολο μέσα από συγκεκριμένες στήλες που έχουν να αναδείξουν κάποια βιβλία, κάποια παραμύθια και γενικά κάποια συγγράμματα. Όμως σίγουρα, όπως είπες και εσύ πριν, η βαρύτητα που δίνεται δεν είναι στην προβολή των παραμυθιών, των βιβλίων ή άλλων συγγραμμάτων, αλλά κυρίως σε άλλους τομείς. Επομένως, ναι, γίνεται από τη μία προβολή, αλλά από την άλλη σίγουρα θα μπορούσε να γίνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Πλέον το βιβλίο έρχεται σε δεύτερη μοίρα, πιστεύω, γιατί όταν γνωρίζοντας τα παιδιά πόσο φανατισμένα είναι πλέον στο να μπουν, ας πούμε, σε κάποιες σελίδες στο ίντερνετ, να μάθουν κάποια πράγματα μέσα από αυτόν ή να δουν, ας πούμε, κουτσομπολιστικές εκπομπές ή reality shows, ας πούμε, τότε καταλαβαίνουμε ότι πλέον δεν τους πολύ νοιάζει η ανάγνωση ενός βιβλίου ή ενός παραμυθιού. Πιστεύετε φέρουν ευθύνη για αυτήν την αποστροφή η οικογένεια ή το εκπαιδευτικό μας σύστημα? Για το εκπαιδευτικό σύστημα σίγουρα όχι, διότι με τα νέα αναλυτικά προγράμματα προωθείται ο νέος να ψάξει σε διηγήματα, σε ποίηματα, να βρει ο ίδιος κάποια θέματα τα οποία δίνονται από τους δασκάλους. Άρα, όσον αφορά το σύστημα, το σύστημα προωθεί την ανάγνωση βιβλίων. Ενδιαφέρον ακούγεται η πρόταση τελικά και δίνει την πρωτοβουλία στους νέους έτσι να δώσουν μια άλλη νότα, να δημιουργήσουν. Τα λόγια μου έρχεσαι γι' αυτό. Βλέπεις πώς θα μου εκδώσει το βιβλίο μου. Καλά, άσε το ποιος θα σου εκδώσει το βιβλίο, δεν το συζητώ καν. Πάμε να κάνουμε το κλείσιμο. Τελείωσε ήδη η ώρα. Δεν το κατάλαβες, ε. Είμαστε τόσο ωραία εκπομπή. Τι ωραία που περνάμε. Μαζί σου, τέλεια. Μέχρι το επόμενο Σάββατο που εμείς θα είμαστε εδώ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τα τηλέφωνα που βλέπετε κάτω από τη σας. Στο Facebook είμαστε εδώ με ελληνικούς χαρακτήρες ή... Εμάθεν. www.imasteedo.com όπου μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και να μας πείτε τι θέλετε να προβάλλουμε μέσα από τη δική μας εκπομπή, αφού στο κάτω-κάτω εμείς είμαστε πολύ κοντά στους νέους. Πριν κλείσουμε όμως, να αναφέρουμε μια πολιτιστική πρόταση. Να αναφέρουμε φυσικά το φεστιβάλ Λάρνακα Plan B που διοργανώνει η ομάδα Σχεδία στη Λάρνακα, ξεκίνησε την Πέμπτη και συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή. Πρόκειται για προτάσεις για αναδιαμόρφωση και αναβίωση της Λάρνακας με συζητήσεις και προβολή ταινιών μικρού μήκους.
πραγματοποιείται στο καφέ Λάρνακα Plan B, στο Άγγιζη και είσοδος είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε στο blog και την ιστοσελίδα που βλέπετε στις οθόνες σας. Γεια σας! Γεια σας! نحن هنا أبي متنا ماست هذا؟